Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μέρα των αναιρέσεων. Οι αναιρέσεις φέτος επιστρέφουν στο σπίτι τους στη Γεωπονική Σχολή μετά από 3 χρόνια και η χθεσινή πρώτη μέρα, που ήταν από τις πιο μαζικές των τελευταίων χρόνων, δείχνει πως ο κόσμος αγκαλιάζει και αυτή την επιστροφή και συνολικά το εγχείρημά μας, και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σήμερα. Η σημερινή εκδήλωση θα καταπιαστεί με το ζήτημα του πολέμου, που απασχολεί έντονα την καθημερινή συζήτηση, ειδικά από τη στιγμή που έχουν ανοίξει ασκή του αιώλου μέσα στην ίδια την Ευρώπη με την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με το ενδεχόμενο μιας γενίκευσης να μένει ανοιχτό, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να αφορά μόνο τα στενά όρια του αντιπολεμικού κινήματος και των συλλογικοτήτων του, αλλά αφορά πλατιά το λαό και την νεολαία και την πάλη τους για να μην γίνουμε κρέα στα κανόνια τους, ειδικά όσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση. Ως αναιρέσεις, επιλέγουμε να διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση με έντονο διεθνιστικό χαρακτήρα και ομιλητές από γείτονες χώρες, καθώς αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα οι λαοί στη γειτονιά μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη να σταθούν εμπόδιο στα σχέδια των υπεριαλιστών. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του κόμματος εργασίας με ψήδροφο Ερτζουμέντακ Ντενίς, καθώς βλέπουμε και πόσο ξύνεται ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός και άρα πόσοι λαοί μας που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν πρέπει να οργανωθούν και από κοινού να παλέψουν ενάντια στις αστικές τάξεις και τα σχέδιά τους. Φιλοξενούμε επίσης τον αγωνιστή Νένατ Γκλίσιτς από την οργάνωση Κόκκινη Πρωτοβουλία της Σερβίας, μια χώρα που βίωσε πολύ πρόσφατα τι θα πει ΝΑΤΟ με τους βομβαρδισμούς και τις άλλες μόνιτες καταστροφές και ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει πόλεμος. Έχουμε επίσης κοντά μας τον δημοσιογράφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, που παρακολουθεί στενά το κρανικό ζήτημα από την αρχή και έχει μια πολύ καλή και σε βάθος εικόνα για τις εξελίξεις εκεί. Και τέλος, τον σύντροφο Γιώργο Μιχαηλίδη, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και υπεύθυνο της Επιτροπής Διεθνών του ΝΑΡ και διδάκτορα ιστορίας με αντικείμενο στα Βαλκάνια, την ιστορία τους, την ιστορία των λαών τους. Πριν προχωρήσουμε στην εκδήλωση, σας ενημερώνω ότι στο χώρο υπάρχει και τραπεζάκι όπου μπορείτε να βρείτε και την εφημερίδα πριν και το καινούριο τεύχος του περιοδικού Αναιρέσεις, καθώς και το κείμενο συλλογής υπογραφών πάνω στην κοινή αντιπολεμική δήλωση των 9 οργανώσεων, ενώ στο χώρο λειτουργεί και μπαρ με αναψυκτικά και νερά, νομίζω και μπύρες. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας από το εξωτερικό και συγκεκριμένα τον σύντροφο Νένατ από τη Σερβία.